Όταν στον τόπο σου η γη είναι ευλογημένη. Όταν στον τόπο σου συνδυάζεις την παράδοση γενεών με την τεχνολογία του αύριο. Όταν στον τόπο σου επενδύεις, τότε το αλεύρι είναι μήλοι αχαΐας. Αλεύρι από τον τόπο σου. Προϊόντα αγνά, ελληνικά και οικονομικά. Στα σούπερ μάρκετ και στο αλευροπολείο. Ευρυπίδου 31, στο κέντρο της Αθήνας. Και στις γιορτές, οι μήλοι αχαΐας με τις πεντάκυλες συσκευασίες σας κάνουν δώρο 20% επιπλέον προϊόν. Μήλοι αχαΐας. Αλεύρι από τον τόπο σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Με ορατό το ενδεχόμενο κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που τώρα βρίσκεται στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη, συνδικάτα και επιστημονικοί φορείς βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Πέρα από το γεγονός ότι η ΓΕΣΕ έχει κηρύξει 48 ώρια απεργιακή κινητοποίηση με την κατάθεση του νομοσχεδίου, αναμένεται επίσημη ανακοίνωση και από την ΑΔΔ. Στο μεταξύ και άλλοι φορείς είτε έχουν αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις, είτε θα αποφασίζουν εντός των επόμενων ωρών. Την Πέμπτη προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή το ασφαλιστικό Γιώργος Κατρόγκαλος, ενώ μία ημέρα πριν θα έχει συνάντηση με τους θεσμούς στο πλαίσιο της συνέχισης της διαπραγμάτευσης και επίτευξης αμοιβαίας συμφωνίας. Το νέο ασφαλιστικό στάλθηκε την Παρασκευή στο ελεγκτικό συνέδριο και σήμερα Δευτέρα θα υποβληθεί στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ώστε την ερχόμενη Πέμπτη να κατατεθεί στη Βουλή από τον Γιώργο Κατρόγκαλο για να αρχίσει η συζήτησή του στις επιτροπές της Βουλής. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους ετοιμάζονται για κλιμάκωση του αγώνα τους ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τακτικισμούς και δραματοποίηση, θα έλεγα, σε μια προσπάθεια να αισθανθεί σκληρά μαχόμενη απέναντι στους δανειστές και με τον τρόπο αυτό ρίχνουν την ταφόπλακα στο ασφαλιστικό, εξαθλιώνοντας τους απόμαχους της δουλειάς, υπονομεύοντας το μέλλον των νέων γενεών. Και όλα αυτά χωρίς να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων. Παρότι η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι φέρνει ένα σχέδιο το οποίο είναι σαφώς καλύτερο από το προηγούμενο που ήθελαν να τις επιβάλλουν οι θεσμοί, δυστυχώς αυτό το οποίο φέρνει είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που συζητούσε με τους θεσμούς. Έχει μόνο δύο μικρές διαφορές. Η μία έχει να κάνει με την βασική σύνταξη, την εθνική σύνταξη που θα δίνεται από 20 χρόνια εργασίας και πάνω ολόκληρη. Και το άλλο έχει να κάνει με μια μικρή διαφορά σε ένα σημείο στο ποσοστό αναπλήρωσης. Επί της ουσίας δηλαδή μιλάμε για το ίδιο ακριβώς έκτρωμα. Το χαρακτηρίζουν έκτρωμα και καλούν την κυβέρνηση να το αποσύρει. Εμείς ως ΓΕΣΕ θα απαντήσουμε με 48 ώρα απεργία και αν αληθεύουν οι φήμες και οι πληροφορίες που διακυβεύει η κυβέρνηση μέσω των διαφόρων διάβλων επικοινωνίας ότι εντός της εβδομάδας αυτής έρχεται η κατάθεση του ασφαλιστικού, απλά το μόνο που καταφέρνουν να φέρουν πιο κοντά τις αγωνιστικές κινητοποίησεις και τις 48 ώρα απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ. Εάν και εφόσον συζητηθεί, όπως φαίνεται να συζητιέται το συγκεκριμένο σχέδιο, τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα κηρύξουμε 48 ώρα απεργία, την ημέρα δηλαδή τις ημέρες συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση επέλεξε την Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα των Παθών, να είναι Εβδομάδα των Παθών για όλους τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, Λίνα, καλησπέρα. Να δούμε ποιοι έχουν αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις. Ποιο είναι λοιπόν το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Συνεχώς βέβαια να πούμε ότι βγαίνουν και νέες ανακοινώσεις ΕΦΗ, γιατί όλο ένα και πιο πολλοί φορείς, συνδικάτα και εργαζόμενοι αποφασίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις για το επόμενο διάστημα και εν ώψη της ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Να πούμε ότι οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας ξεκινούν 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Υπάρχει βέβαια ένας διαχωρισμός. Να πούμε ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα απεργούν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται στα έντυπα μέσα, εφημερίδες, περιοδικά, αλλά και στα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή στα site, και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα θα απεργούν οι δημοσιογράφοι από την Παρασκευή μέχρι και
το Σάββατο. Από μέχρι εκεί και τα ξημερώματα της Κυριακής. Ακριβώς. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα υπάρχουν, να πούμε, δεν θα υπάρχουν δελτία ειδήσεων σε ραδιόφωνα και σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, θα γίνει μια νέα σύσκεψη την Παρασκευή, όπου δεν αποκλείεται να υπάρχουν και νέες κινητοποιήσεις, δηλαδή συνέχιση των κινητοποιήσεων από εκεί και πέρα. Άλλωστε, είχαν αυτό που δήλωνε οι συνδικαλιστές, ήταν για κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Για το λόγο και αυτό θα γίνει συγκεκριμένη σύσκεψη όλων των ενώσεων συντακτών την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα τώρα. Μην ξεχνάμε ότι συνεχίζεται και η απεργία των δικηγόρων μέχρι τις 27 Απριλίου και οι λογιστές όλης της χώρας, οι φοροτεχνικοί, αποφάσισαν να συνεχίσουν την αποχή τους από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 3 Μαΐου, δηλαδή μέχρι και την ημέρα της που θα εορταστεί η Πρωτομαγιά. Έφη, να πούμε, μετά το Πάσχα δηλαδή. Και αύριο έχουμε και τρίωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους σε όλους τους δήμους της χώρας. Και βέβαια, με το που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, η ΓΕΣΕ έχει έχει κήρυξει 48 ώρια απεργία. Λίνα, να σε ευχαριστήσω. Σε άλλο θέμα τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι. Επένδυση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την έρευνα ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από την έκθεση Πάτρας IQ υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Υπουργείου Παιδείας. Η πολύπλευρη συμμετοχή ιδιωτών, επαγγελματιών και επιστημονικών φορέων από τη συγκεκριμένη έκθεση κατέδειξε το γεγονός της σύγχρονης αντίληψης για το επιχείρημα. Η καρδιά της επιστήμης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της έρευνας χτυπούσε για 3 μέρες στο Αθλητικό Κέντρο Δημήτριος Τόφαλος και στην 3η έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας Πάτρας IQ. Ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση και όλο το τρίμερο. Κυρίως ο στόχος επιτέθηκε, που ήταν ένας από τους στόχους, ήταν να φέρουμε τους ερευνητές μας, τα εργαστήριά μας, τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα κοντά στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν στον παραγωγικό τομέα και σε επενδυτές όρημα αποτελέσματα έρευνας που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικά. Ο δεύτερος στόχος είναι να προσεγγίσουμε τους ερευνητές μας με τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και όχι μόνο. Και αυτό επιτέθηκε σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, που σημαίνει ότι θα έχουμε και πολύ μεγάλη συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Και το κυριότερο, και σε αυτό θέλω να μείνω λιγάκι, είναι αυτό που τελικά θα δημιουργήσουμε, αυτό που δείχνει τελικά ότι η περιοχή μας το ζητάει και θα το δημιουργήσουμε και έχουμε και τις προποθέσεις, είναι το Πάτρας IQ να γίνει συνώνυμο με την περιοχή μας, η οποία θα αναδειχθεί και θα γίνει ένα κέντρο καινοτομίας και έρευνας. Παράλληλα στην έκθεση συμμετείχαν αναγνωρισμένοι ομιλητές και φορείς σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αξιοποίηση της καινοτομίας. Το ραντεβού ανανεώνεται τώρα για την επόμενη χρονιά. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει η δυνατότητα, και αυτό θα το δημιουργήσουμε, ώστε η περιοχή μας να γίνει πόλος προσέγγισης ερευνητών, να δραστηριοποιούνται εδώ, να παράγουν την έρευνά τους μέσω της γνώσης, να γίνεται προϊόν, να γίνονται συνεργασίες. Το brand name είναι το Πάτρας IQ. Και αυτό θα το πετύχουμε. Είναι πολύ ευτυχή συγκυρία ότι μέσα στους φορείς που συμμετέχουν φέτος μπήκαν τα 2 Υπουργεία, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δείχνει πολλά πράγματα. Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει δεκαετή διάρκεια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια θα υλοποιηθούν όλα αυτά που σας είπα προηγούμενα. Εν μέσω καταγγελιών και αντεγκλήσεων εξελέγει πρόεδρος της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, ο Ανδρέας Μαζαράκης. Την ίδια στιγμή άρχισαν επί της ουσίας εκαθαριστικές επιχειρήσεις με πρώτα θύματα τα στελέχη και μέλη της ΟΝΕΔΗ. Αναφορές για άνωθεν παρεμβάσεις, δηλαδή από την κεντρική διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολλές. Νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας, ο Ανδρέας Μαζαράκης, με 67 ψήφους έναντι 45 που έλαβε ο Γιάννης Μάκας κατά τη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών. Οι εκλογές, και με πάρα πολλά παρατράγουδα, με το έσχος του Αρσακίου, οι εκλογές τελείωσαν. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και συγκινημένος ταυτόχρονα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και με στήριξαν, και τους υπόσχομαι ότι δεν θα τους διαψεύσω, δεν θα διαψεύσω τις προσδοκίες τους. Αυτό που όμως έχει σημασία, να κοιτάξουμε μπροστά και μόνο μπροστά. Ο νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας μιλά για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών. Ξέρουμε ότι ο δρόμος που θα ανέβουμε είναι
κακοτράχαλος και ανηφορικός, αλλά πίστευα και πιστεύω ότι οι δρόμοι ανηφορικοί οδηγούν στον παράδεισο. Αντίθετα, οι ανθοστολισμένοι και εύκολοι και κατηφορικοί δρόμοι οδηγούν στην κόλαση. Όμως εμείς θα κατέβουμε στην κοινωνία, θα βάλουμε μπροστάρι την νεολαία, θα κάνουμε ένα ζήμωμα, θα φτιάξουμε ένα κουβάρι κοινωνία και νεολαία που δύσκολα θα μπορεί κανείς να το ξεπηλήξει. Στο μεταξύ, σε δημόσια τοποθέτηση για το αποτέλεσμα των εκλογών της Νόδεα Χαΐας προχώρησε ο πρώην πρόεδρος Γιάννης Μάκας το βράδυ της Κυριακής. Στη δήλωσή του ανέφερε: «Σε κάθε εκλογικό αγώνα υπάρχουν η νίκη και η ήττα. Στις δημοκρατίες οφείλουμε να σεβόμαστε και τα δύο αποτελέσματα. Ιδιαίτερα όταν ο στόχος μας είναι να υπηρετούμε την ενότητα της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός ήταν πάντα και θα συνεχίσει να είναι ο προσωπικός μου στόχος. Για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω δημοσίως τα συγχαρητήρια και τις ευχές μου στον νέο πρόεδρο της Νόδεα Χαΐας, Ανδρέα Μαζαράκη. Επίσης να ευχαριστήσω όλα τα εκλεγμένα τοπικά στελέχη που με στήριξαν, αλλά και το σύνολο των στελεχών και μελών της παράταξης που συμμετείχαν στην μακρά ισοκομματική διαδικασία. Με την βεβαιότητα ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν στη γενικότερη οργάνωση του κόμματος, θα σταθώ στο πλευρό της Νέας Νόδε, ο στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, όπως έκανα πάντα στη ζωή μου για να υπηρετώ τόλων». Μένουμε λοιπόν στο θέμα της, με φόντο τις εκλογές στην Νόδεα Χαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης. Καλησπέρα κύριε Κατσανιώτη. Καλησπέρα σε εσάς. Να καλησπερίσω και τον συνάδελφο Μιχάλη Μπερακτάρη. Τελικά κύριε Κατσανιώτη, το κόμμα βγαίνει τραυματισμένο από τις σοκομματικές εκλογές. Η ηγεσία του κόμματος φαίνεται ότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει και μάλιστα να ξεκαθαρίζει από την ΟΝΕΔ εν ώψη του συνεδρίου. Κοιτάξτε, αυτά που είδαμε και αυτά που είδαμε κυρίως τηλεοράσεις και αυτά που διαβάσαμε, όλους εμάς που έχουμε μια ιστορία και στη ΔΑΠ για πολλά χρόνια και στην ΟΝΕΔ, νομίζω ότι δεν μας τιμούν. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έπρεπε να δηλώσει άπαξ διαπαντός. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κατσανιώτη, η ΟΝΕΔ είναι βαρύδι υπό την έννοια της οργάνωσης που είναι φανώς να περιορίζει ένα παλαιοκομματικό χαρακτήρα. Η ΟΝΕΔ και η ΔΑΠ είναι ζώσα ιστορία. Είναι μάχη, είναι αξιοκρατία, είναι τα 4α που διεκήρυται ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά. Αυτό για μας που έχουμε μια μεγάλη ιστορία στη ΔΑΠ, που έχουμε ζήσει την πολιτική διαμάχη, που έχουμε ζήσει το αμφιθέατρο, είναι μια στάμπα που θα την έχουμε πάντα. Είναι μια σφραγίδα που μας ενώνει. Είναι ένα νήμα που πολλοί κόσμος μεγαλύτερος από μένα και μικρότερος από μένα είναι ήταν, κύριε Κατσανιώτη, γιατί ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανειδρύει ουσιαστικά την ΟΝΕΔ, που σημαίνει ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την ΟΝΕΔ όπως την ξέρουμε σήμερα. Ενδεχομένως να διαγραφεί τις επόμενες ώρες ο κύριος Βασίλης Γεωργιάδης. Δεν θα ο πρόεδρος ΟΝΕΔ. Δεν θα χάσει την τέτοια βελόνη. Σας λέω και πάλι ότι για μένα η ιστορία της ΔΑΠ είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι μάχη, είναι ιδεολογία, είναι μεγάλη ιδεολογία της φιλελεύθερης παράταξης. Είναι στο DNA όλων μας, όσους ήμασταν, όσους ήμασταν εκεί. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει, που ήταν συνδιαλλαγή, ήταν παρασκήνιο, ήταν κουίντα, ήταν τιμάρια, δεν μπορεί να είναι οι εκπρόσωποι μας στους νέους ανθρώπους. Εγώ σας βάζω αυτή την προβληματική δεδομένη ότι και στις εσωκομματικές εκλογές της Πάτρας η κριτική και η γκρίνια άρχισε από μια ομάδα αναδυτών που μπήκαν στο εκλογικό σώμα προκειμένου να εκλέξουν πρόεδρο στην Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή. Εξελέγει ο κ. Μαζαράκης. Ιτήθηκε ο κ. Μάκας. Εγώ, επειδή θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε αυτή την κουβέντα, ήμουν από αυτούς που ξέρετε ότι είχα στείλει επιστολή και στον πρόεδρο του κόμματος για τις μεθοδεύσεις της τοπικής ΟΝΕΔ και εμένω σε αυτό που είχα πει και τότε. Πιστεύω και πάλι ότι όταν υπάρχουν εκλέκτορες οι οποίοι εκλέγονται από τη βάση, θα πρέπει αυτοί να ορίζουν το αποτέλεσμα. Και γιατί δεν εκλέγεται ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ από τη βάση να τελειώνει στο αυτό για μένα, κοιτάξτε, η δική μου προσωπική άποψη, όχι τώρα, ήταν ξεκάθαρη. Θα πρέπει να εκλεγούν σύνεδροι για το συνέδριο της ΟΝΕΔ, συγχωρήστε με, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να βγάλει τη νέα δομή
και μετά από κάποιο διάστημα να γίνουν οι εκλογές όπως αυτές θα έπρεπε να γίνουν. Δυστυχώς ακολουθήθηκε μια τυπολατρεία, γιατί ξέρετε τα καταστατικά στα κόμματα δεν είναι Ευαγγέλια, δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να μπορεί να ορίζει, μην ξεχνάμε το 2009 για παράδειγμα. Το καταστατικό... είναι γνωστό, κύριε Κατσανιώτη, ότι τα καταστατικά συμπληρώνονται από τον αστικό κώδικα και είναι πιο ευέλικτα όταν ερμηνεύονται. Σας λέω και πάλι, από εκεί και πέρα όμως, το πολιτικό ζήτημα δεν είναι ζήτημα καταστατικό. Είναι πολιτικό το ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Γίνεται μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Την είδαμε και στην Πάτρα. Δεν γίνεται καμία σύγκρουση στην Δημοκρατία. Υπάρχει μια λογική πολύ συγκεκριμένη, η οποία λέει ο ψηφοφόρος, ο φίλος, το μέλος να αποφασίσει, και μια άλλη λογική που δυστυχώς εκφράστηκε από τους νέους, σε εισαγωγικά, που ήταν να βγάλουν αποτέλεσμα χωρίς κάλπη. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Αυτό πραγματικά προσβάλλει τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι όμως παράτυπο. Δεν μιλάμε για παρατυπίες, μιλάμε πραγματικά το να βγάλεις αποτέλεσμα, γιατί είχαν το θράσος να βγάλουν και αποτέλεσμα. Με δύο λόγια λέτε, κύριε Κατσανιώτη, ότι είναι ηθικό το ζήτημα. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα νέοι άνθρωποι με γερασμένα μυαλά. Γκρίζει, όχι γέρι, γκρίζει. Και πραγματικά θεωρώ ότι η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια κίνηση θάρρους, μια κίνηση τόλμης. Τη χαιρετίζω και πιστεύω ότι τέτοιες κινήσεις θα κάνει σε όλα τα πεδία. Μια κίνηση όμως που κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να έχει κάνει πριν τις εκλογές, τις επόμενες εκλογές. Μα το είχα πει και πριν, ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έχουμε τελειώσει με αυτούς τους γκρίζους νεολαίους. Από εκεί και πέρα τώρα, το ζήτημα, ξέρετε, πολλές φορές, γιατί είστε βουλευτής, είστε εκλεγμένος από το λαό της Αχαΐας. Ο κόσμος, οι ψηφοφόροι σας γκρινιάζουν, έτσι δεν είναι? Τα προβλήματα λοιπόν δεν βρίσκονται ούτε στην ΟΜΕΔ ούτε στην ΕΕ. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν από αυτούς που έβλεπα να μου γκρινιάζουν στην ψηφοφορία για τους θεματικούς. Περίμενα 4,5 ώρες και δεν ψήφισα. Δεν ψήφισα γιατί δεν πρόλαβα. Αυτή η διαδικασία προσέβαλε κόσμο. Μας προσέβαλε όλους. Και ξέρετε, ο κόσμος δεν ξέρει ποιος είναι η Εφορευτική Επιτροπή από την Αθήνα, ποιος εκπροσωπήθηκε από τον υπεύθυνο οργανωτικό. Ο κόσμος ξέρει τον βουλευτή και θεωρεί ότι έχει ευθύνη. Εγώ πραγματικά απόψε θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους αυτούς που περίμεναν στην ουρά και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, χωρίς να φταίω, από όλους αυτούς που ήρθαν και ψήφισαν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Πρέπει να πω ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ψήφισαν ή ήταν υποψήφοι. Πρέπει να πω ευχαριστώ σε αυτούς που δεν εκλέχθησαν, αλλά πραγματικά εξέθεσαν τον εαυτό τους. Πρέπει να πω ευχαριστώ σε αυτούς που έχουν εκλεγεί και να τους πω καλή δουλειά. Επίσης πρέπει να πω ότι μεθοδεύσεις και πράγματα που μας ντροπιάζουν πρέπει να μείνουν στον ντουλάπι του παρελθόντος. Κάποιες φωνές, κύριε Κατσανιώτη, λένε ότι θα πρέπει να επαναληφθούν οι εκλογές στην για την Όδη Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή έγιναν κάποιες μεθοδεύσεις και δημιουργήθηκε το σκηνικό, έτσι όπως το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τι είναι η γνώμη σας? Ξέρετε, η γνώμη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι πολύ δύσκολη για έναν λόγο. Ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ιστορία στην παράταξη και τον τιμώ. Ο Γιάννης Μάχας όμως είναι φίλος, πραγματικά προσωπικός φίλος, ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολλά. Νιώθει πληγωμένος. Και εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη και να πούμε ότι αν κάποιος νιώθει ότι θύθηκε, αν ο ΝΕΔ δεν έχει κάνει εκλογές, πρέπει να ξαναγίνει λίστα. Σημαντικά, εγώ είπα προηγουμένως το εξής, κύριε Κατσανιώτη, αν θέλετε να καταλήξουμε κάπου. Ναι, τα προβλήματα τα εσωκομματικά είναι σοβαρά, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Όμως, ξέρετε, η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε μια κουβέντα πραγματικά. Εμείς πρέπει στο συνέδριο να δώσουμε τη νέα πρόταση για την Δημοκρατία. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δώσουμε την πρότασή μας για τη χώρα, την πρότασή μας για τον τόπο. Να δώσουμε το οξυγόνο. Αυτό είναι το ζητούμενο και δεν πρέπει να υπάρχουν γκρίζες περιοχές πριν το συνέδριό μας. Θα δούμε λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Κατσανιώτη για την παρουσίαση εδώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Σε έλος τίνει να μετατραπεί τάφρος γύρω από το κάστρο του Ρίου. Οι έξοδοι του νερού έχουν κλείσει και οι κάτοικοι της περιοχής
διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο. Τσέλος κινδυνεύει να μετατραπεί η τάφρος του κάστρου στο Ριό. Η τάφρος πεθαίνει από αυγαπορία. Όχι, άλλη γραφειοκρατία. Η τάφρος πεθαίνει από αυγαπορία. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται καθώς δεν έχει υπάρξει καμία μέρημνα για τον καθαρισμό. Εδώ η θάλασσα δεν ήταν φραγμένη καθόλου. Ήταν ελεύθερη και έμπαινε και έβγαινε. Και ήταν και από την άλλη πλευρά, από τη δυτική, η μπούκα που το καθαρίζανε και ήταν πάντα καθαρή. Και τα φύκια βγαίνανε πότε από εδώ και πότε από εδώ μεριά. Και ήταν πάντα γέμιοι και πεντακάθαροι. Ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων, ενώ αναφέρουν χαρακτηριστικά πως δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, αφού έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην Περιφέρεια, στον Δήμο και ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την τάφρο του κάστρου. Είναι τώρα γύρω στον 1,5 χρόνο που στέλνουμε υποπνήματα στις υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Αμήνης, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην Περιφέρεια και στο Δήμο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, διότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, όπως σας είπα, τίποτα. Από εκεί και πέρα νομίζω θα πρέπει να το σκεφτούν πιο σοβαρά, διότι η λίμνη θα αρχίσει να γίνεται έλος, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα δυσοσμίας και να γίνει και εστία κουνουπιών. Τελεσίγραφο από τους δανειστές στην κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση άμεσα της μικρής ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ, καθώς όπως προειδοποιούν, αν δεν τεθεί σε άμεση εφαρμογή πώληση, δεν θα προχωρήσουν και σε καμία περίπτωση οι εναλλακτικές προτάσεις. Πάμε στον Μιχάλη Μπαϊρακτάρη. Μιχάλη. Κοντολογής λένε στην κυβέρνηση οι δανειστές με καθαρό πεντακάθαρο εκβιασμό ότι αν δεν ιδιωτικοποιήσετε τώρα τη ΔΕΗ, αυτό που θα σας συμβεί είναι ότι θα αντιμετωπίσετε αργότερα προβλήματα τεράστια, ακόμα και με τη συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους ή το σβήσιμο ενός μέρος. Τι συμβαίνει? Εδώ και δύο μέρες, έρθει κυρίες και κύριοι, ακούγονται δυνατές φωνές από τις Βρυξέλλες που θέλουν, πρώτον, η Ελλάδα να πουλήσει τις ΕΙΔΑ, δηλαδή τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης, να πάει το νερό δηλαδή στα χέρια συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, και ταυτοχρόνως να κλείσει το κεφάλαιο με τη ΔΕΗ, να μην υπάρχει ίχνος, γιατί εδώ οι δανειστές λένε 100% πρέπει να γίνει ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, να μην υπάρχει ίχνος κρατικής μετοχής, κανένα ίχνος κρατικού ελέγχου και τα τιμολόγια να πηγαίνουν εκεί που ξέρουμε ότι πηγαίνουν. Έχουμε όμως, Μιχάλη, και τις πρώτες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Ακριβώς, έχουμε αντιδράσεις. Οι εργαζόμενοι, και σύμφωνα με τη δήλωση που έχουμε εδώ στο ahaianews.gr και τη μεταδίδουμε τώρα, του κυρίου Κανελόπουλου που είναι στο Γενικό Συμβούλιο της ΓενόπΔΕΗ, ότι θα αντισταθούμε με όλα τα μέσα σε αυτή την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Η ΓενόπΔΕΗ έχει πάρει απόφαση εδώ και αρκετούς μήνες, τονίζοντας ότι στην περίπτωση που αρχίσει η 100% ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, είτε ΑΔΜΙΕ λέγεται, είτε μικρή ΔΕΗ, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα προχωρήσουμε σε τεράστιες απεργιακές κινητοποίησεις και καταλήψεις των χώρων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι δεδομένο. Και δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει ιδιωτικοποίηση. Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κοινωνικό θέμα. Σε τραγική κατάσταση συνεχίζει να ζει μια πολύτεκνη οικογένεια στην Πάτρα, καθώς οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες των 6 παιδιών τους. Μάλιστα, πριν από περίπου 3 χρόνια είχαν δώσει 2 ακόμη παιδιά για υιοθεσία προκειμένου να επιβιώσουν τα υπόλοιπα. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Ελίνα Μπάστα. Λίνα. Καλησπέρα και πάλι, Έφη. Να πούμε ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι καινούργια. Είχε πριν από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, απασχολήσει και πάλι την πατραϊκή κοινωνία, αφού μια οικογένεια είχε φτάσει στο σημείο 2 από τα παιδιά της να τα δώσει για υιοθεσία ή να πάνε σε κάποιο ίδρυμα, τότε είχε υποθεί, γιατί δεν μπορούσαν να τα ζήσουν. Τώρα λοιπόν η οικογένεια βρίσκεται σε απόγνωση, δεν μπορεί να ζήσει ούτε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της. Βέβαια είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας εξαιτίας της προσπάθειας που γίνεται από το Φωτεινό Αστέρι
το σύλλογο αυτό να βοηθήσει οικογένειες της Πάτρας που έχουν ανάγκη και κυρίως παιδιά. Έτσι, το Φωτεινό Ασθένει, να πούμε ότι απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά. Που υπάρχουν έτσι, άμεσες δηλαδή, ανάγκες. Ο στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών. Ακριβώς. Να πούμε, θα δούμε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη περίπτωση στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, αλλά να πούμε έφη ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί, όπως λέει ο πρόεδρος λόγου, το Φωτεινό Αστέρι, που θέλουν να πάνε από κοντά και να βοηθήσουν τις συγκεκριμένες οικογένειες. Όμως πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου δεν θέλουν να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και σήμερα κάποιοι δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να δημοσιοποιήσουν ότι το έχουν τόση τους. Μεγάλη θέλουν, λοιπόν, ανάγκη. Με έναν διακριτικό τρόπο. Θέλουν να, μένει να... να είναι ανώνυμοι. Να γι' αυτό όμως... απευθύνονται και στο σύλλογο. Να πούμε όμως, Λίνα, ότι από την άλλη πλευρά και κάποιοι πολίτες έχουν δίκιο να θέλουν να πάνε ήδη να βοηθήσουν τις οικογένειες, καθώς πολλοί έχουν πέσει θύματα, λέω, κρίσης. Ακριβώς. Υπάρχουν οι επιτίδοι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία. Αλλά επειδή οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το Σύλλογο το Φωτεινό, ελέγχονται όλες. Από το Φωτεινό Αστέρι, από υπάρχει και κοινωνικός λειτουργός, μην ξεχνάμε. Ελέγχονται, οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να... Πρόκειται για μαϊμού περιπτώσεις, όπως λέμε. Οπότε όποιος μπορεί να βοηθήσει, ας απευθυνθεί στο Φωτεινό Αστέρι και να βοηθήσει οι πολίτες μας που πραγματικά ζουν στα όρια της εξαθλίωσης. Πάμε να δούμε όμως το ρεπορτάζ για την πολύτεκνη οικογένεια με τα 6 παιδιά. Ακόμα μια οικογένεια καλείται να στηρίξει ο Σύλλογος στο Φωτεινό Αστέρι. Μια οικογένεια που έδωσε από τα 8 παιδιά της τα 2 για υιοθεσία, καθώς δεν μπορούσε να τα μεγαλώσει. Και άλλη μια οικογένεια πολυμελή, η οποία ζήτησε τη βοήθειά μας. Πόσα άτομα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια? Να πω τραγική. Πόσα άτομα είναι? Ήσανται 11, τα 3 παιδιά πεθάνανε, τα 2 τα δώσανε για υιοθεσία και έχουν μείνει τα 6. Τα δώσανε για υιοθεσία γιατί δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν οικονομικά. Ακριβώς. Τραγική υπόθεση, είναι Έλληνες. Σήμερα ζουν κατ' απάθλιες συνθήκες χωρίς να έχουν ούτε τα βασικά. Έχουν τώρα τα υπόλοιπα τα 6, τα οποία είναι, δεν ζουν σε... Καταλαβαίνετε τώρα. Κατάψε μαρακή, εγώ το λέω τώρα και συγκινούμε δηλαδή, προχθές που μας ακούσαν αυτή την περίπτωση και ήρθαν και να ζητήσουν βοήθεια για να στηρίξουμε αυτή την οικογένεια. Εγώ κυριολεκτικά πάγωσα. Οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τα όρια της στόχιας αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Η κατάσταση θα πούμε δηλαδή ότι δεν είναι και τόσο καλή, από την άποψη, από θέμα ότι τα τρόφιμα είναι πάρα πολύ λίγα. Και έχουμε πολλές οικογένειες ήδη. Αυξηθήκαμε κατά 10 άτομα ακόμα αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, δραματικές καταστάσεις. Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος του Φωτεινό Αστέρι που στηρίζει οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα προχωρά σε πασχαλινό φιλανθρωπικό παζάρι με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες αυτές. Είναι το πασχαλινό μπαζάρ που κάνουμε στην προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε χρήματα, ώστε να αγοράσουμε διάφορα προϊόντα και ειδικά νοπά προϊόντα για να τα μοιράσουμε στις οικογένειες τις οποίες εξυπηρετούμε. Πότε μέχρι πότε θα σας βρίσκουμε και τι μπορεί να βρει ο καθένας εδώ? Είμαστε εδώ στο επιμελητήριο, θα είμαστε από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, όπου μπορεί όποιος θέλει να έρθει από εδώ να δει τα πράγματα που έχουν φτιάξει τα μέλη μας και είναι όλα χειροποίητα, να δει, να ψωνίσει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ, ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα αλληλεγγύης. Ήδη στην πλατεία Γεωργίου έχουν στηθεί περίπτερα για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης που θα διατεθούν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες της περιοχής. Παράλληλα, το κοινωνικό φαρμακείο απευθύνει έκκληση για συγκέντρωση φαρμάκων. Αρκεί μία πράξη από τον καθένα μας και ο κόσμος θα γίνει καλύτερος για όλους. Με αυτό το σύνθημα διοργανώνεται και φέτος η Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ευαισθητοποίησης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, που είναι, οφείλω να πω, αρκετά ευαισθητοποιημένοι ούτως ή άλλως, να μαζέψουμε κάποια φάρμακα για να τα χρησιμοποιήσουμε στο κοινωνικό φαρμακείο. Θέλουμε να συμμετέχει ο κόσμος, φάρμακα που δεν χρειάζεται, που δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει και που δεν είναι λυγμένα φυσικά, μπορούν να μας τα φέρουν εδώ. Θα είμαστε 10 με 2
όλη αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και την Κυριακή που θα λήξει αυτή η εβδομάδα αλληλεγγύης, συμμετέχοντας σε αυτήν την εβδομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης που διοργανώνει η Πελοπόννησος, η Inter-American κλπ. Η εβδομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί την προσπάθεια συσπήρωσης όλων των τοπικών και κοινωνικών φορέων της Αχαΐας, με σκοπό την ενίσχυση πολιτών που χρειάζονται την προσφορά τους. Το πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες, πέραν από το θέμα του ότι είναι ανασφάλιστοι, το οποίο μπορεί και να πει κάποιος ότι καλύπτεται μέσα από τις δυνατότητες που έχουν να γράψουν φάρμακα, δεν έχουν όμως δυνατότητα να πληρώσουν συμμετοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν για να επισκεφθούν δομές, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πρόσφυγες, αυξάνονται συνεχώς, οι ανάγκες μεγαλώνουν. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας συγκεντρώνονται φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, οργανώνονται αθλητικά δρόμενα, καθώς και διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις ιατρικού και όχι μόνο περιεχομένου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.